σχέση αυτή είναι αναδρομική. Είναι η τέταρτη που γίνεται στη Ζάκυνθο και έχουν γίνει πάρα πολλές άλλες με το ίδιο θέμα και αντικείμενο στην Ευρώπη και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Αυτή είναι η τέταρτη στη Ζάκυνθο, η έκθεση. Η έκθεση έχει θέμα τη θάλασσα. Τα υλικά είναι από τη θάλασσα, οι πέτρες είναι από τη θάλασσα της Ζακύνθου. Η Ζάκυνθος είναι έμπνευση μεγάλη για μένα. Είμαι ερωτευμένος ακόμα με τη Ζάκυνθο, 50 χρόνια τώρα. Και συνδυάζονται με μεταχειρισμένα, χρησιμοποιημένα σίδερα, με κύριο το γρανάζι, το οποίο γρανάζι θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο σταθμό στην εξέλιξη του ανθρώπου και σε συνδυασμό με τη φύση που φτιάχνει την πέτρα μέσα στη θάλασσα, νομίζω είναι ένα πολύ ωραίο έτσι δείγμα το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που αγαπάει τη φύση αλλά έχει μάθει να σκέφτεται και κάπως διαφορετικά. Αυτή είναι η ιδέα, με μικρές επεμβάσεις να δίνεις μία πνοή σε ένα κομμάτι της φύσης. Πόσο καιρό θα κρατήσει η έκθεση? Η έκθεση θα κρατήσει 2 μήνες. Θα πάμε δηλαδή μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες, γιατί η πρόταση που κάνανε με τιμά πάρα πολύ, γιατί ο χώρος είναι ονειρεμένος. Είναι, κατά την άποψή μου, έχω κάνει πάνω από 20 εκθέσεις. Είναι ο καλύτερος χώρος που έχω εκθέσει τα έργα μου. Και ειδικά τα έργα που είναι στον εξωτερικό χώρο είναι λες και κατασκευάστηκαν για αυτό το χώρο. Προτρέπουμε όλους τους Ζακυνθινούς και τους επισκέπτες του νησιού να έρθουν να δουν την έκθεση. Νομίζουμε ότι είναι ένα δρόμενο αρκετά σημαντικό για το νησί που φιλοξενούμε στο ξενοδοχείο μας και αναδεικνύει το ξενοδοχείο μέσω της τέχνης και η τέχνη πραγματικά μπορεί να κουμπώσει με ένα ξενοδοχείο και είναι πάντα σεβαστή από το δικό μας χώρο. Βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγετε και έναν χώρο εκδηλώσεων, έτσι που έχετε στόχο να κάνετε και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις στο μέλλον. Ποιο είναι ο στόχος σας? Εύχομαι να είναι η σημαντική αρχή, γιατί έτσι το αισθανόμαστε εμείς εδώ. Ο κύριος Μπάρλος είναι ένας καλλιτέχνης που είναι πολύ αξιόλογος για το νησί μας. Έχει εκπροσωπήσει το νησί αρκετά μέχρι σήμερα. Μακάρι να είναι η αρχή για να γίνονται πολλά τέτοια δρόμενα, πολλά τέτοια σημαντικά events τέχνης και πολιτισμού στο νησί μας.